Είναι μεγάλη χαρά που θα συνομιλήσουμε αυτή τη στιγμή με αφορμή βέβαιως το βιβλίο του Κώστα Αρκουδέα, του κ. Αρκουδέα, με τίτλο «Το χαμένο Νόμπελ, μια αληθινή ιστορία από κυκλοφορία από τις εκδόσεις Καστανιώτη». Και δημοσιεύσαμε εμείς όλη αυτή την αληθινή ιστορία που είναι βεβαίως αφορμή κάποια προσπάσματα μέσα από το βιβλίο. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή ως Λευκαδίτης, αλλά με αφορμή και τα πρόσφατα εγγένεια ενός σύγχρονου μουσείου, αυτό του Άγγελου Σκελιανού, να μιλάμε με τον συγγραφέα, τον κύριο Αρκουδέα, ο οποίος θα μας φωτίσει, έτσι θα μας βοηθήσει λίγο να γνωρίσουμε περισσότερο πτυχές του Άγγελου Σκελιανού. Καλό απόγευμα, κύριε Αρκουδέα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ότι εγγενιάστηκε το Μουσείο του Άγγελου Σκελιανού στη Λευκάδα, κύριε Αρκουδέα. Ναι, το άκουσα και ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα. Υπήρξε μια τεράστια παράληψη αυτό η έλλειψη αυτού του μουσείου για τον Άγγελο Σκελιανό στη Λευκάδα, γιατί φυσικά όλοι ήξεραν ότι είναι Λευκαδίτης, ότι λάτρευε τον τόπο του και όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα, μάλιστα. Και νωρίτερα, βεβαίως, υπήρχαν κάποια θέματα διαδικαστικά τα οποία εμείς ως Λευκαδίτες τα έχουμε αναλύσει και με την αρρωγή βεβαίως της Εθνικής Τράπεζας έχει γίνει ένα υπερσύγχρονο μουσείο. Ο Δήμαρχος μας είπε, μάλιστα, επειδή εγώ λόγω των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων και στην Αθήνα δεν έχω προλάβει ακόμα να το επισκεφτώ, ότι αν το πρέπει να το επισκεφτείτε ατομικά και ότι μάλιστα ακούγεται η φωνή του Σκελιανού μέσα από υπερσύγχρονους τρόπους αυτό το μουσείο, το οποίο δημιουργείται και φάκελος για να βραβευτεί από τον Γενάρη του 18. Οπότε λοιπόν είμαστε διπλά χαρούμενοι γι' αυτό. Τουλάχιστον προλάβαμε τις τελευταίες εξελίξεις τεχνολογίας, οπότε είναι αυτό πολύ είναι το σημαντικό στοιχείο της καθυστέρησης. Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα να μιλήσουμε για το βιβλίο σας. Το οποίο να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας ότι μπορείτε να το βρείτε στα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και νομίζω ότι το διακύβευμά του είναι το Νόμπελ που δεν κέρδισε ο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτός δεν είναι ο πυρήνας του βιβλίου. Είναι το χαμένο Νόμπελ που στέρισαν και στέρισε κυρίως η ελληνική πολιτεία από τον Νίκο Καζαντζάκη. Ξέρετε, ο Νίκος Καζαντζάκης προσπαθούσε για 10 ολόκληρα χρόνια, από το 2011 συγκεκριμένα, αλλά την πρώτη χρονιά η υποψηφιότητα θεωρήθηκε εκπρόθεσμη. Ήταν κοινή υποψηφιότητα τότε με τον Άγγελο Σκελιανό, το 1946. Το 1947 μέχρι το 1957 ο Νίκος Καζαντζάκης προσπάθησε να κατακτήσει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν το κατόρθωσε, γιατί ορθώθηκε απέναντί του σύσσωμη σχεδόν η ελληνική πολιτεία, οι τότε κυβερνήσεις, η Εκκλησία και διάφοροι άλλοι φορείς, και μάλιστα έφτασαν στο σημείο το 1951 να στείλουν σε διατεταγμένη υπηρεσία τον Σπύρο Μελά στην Σουηδική Ακαδημία, προκειμένου να εμποδίσει την δυναμική που ανέπτυσε η υποψηφιότητα Καζαντζάκη, πράγμα που κατάφερε. Ξέρετε, με τον Άγγελο Σκελιανό ο Νίκος Καζαντζάκης είχε μια στενή φιλία και ήταν επίσης και άλλες φορές υποψήφιοι για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Μάλιστα, είχαν γνωριστεί, ξέρετε, το 1914 στα γραφεία του εκπαιδευτικού ομίλου, όταν ο Καζαντζάκης ήταν 31 ετών και ο Σκελιανός 30. Νησιώτες και οι δύο, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Θέλω που πάρα είναι πολύ χαρακτηριστικό για την περίπτωσή τους. Νησιώτες και οι δύο, δημοτικιστές στην ακμή της νιώτης τους, με έντονα πνευματικά ενδιαφέροντα, τέριαξαν αμέσως σαν τους Διόσκουρους. Οι διαφορές τους εν τούτης ολοφάνερες. Πιο κοντά στη πεζογραφία ο κριτικός, ήδη αναγνωρισμένος ποιητής, ο Λευκαδίτης. Είχε εκδώσει και είχε γνωρίσει πολύ μεγάλη τότε επιτυχία, ξέρετε, ο Αλαφροίσκιωτος. Και διαπνεόταν από μεσιανικά οράματα ο Καζαντζάκης, από ιδέες οι οποίες πολλές φορές φανταζαν ουτοπικές ο Σκελιανός. Πολίτης του κόσμου ο Καζαντζάκης, ελληνοράτης ο Σκελιανός. Οι διαφορές τους, ωστόσο, δεν τους εμπόδιζαν να γελάνε τρανταχτά κάθε φορά που βλέπονταν, πειράζοντας ο ένας τον άλλον, αποκαλώντας ο ένας το γέλιο του πρώτου ομυρικό και του δεύτερου ολύμπιο. «Η μεγάλη διαφορά μας, Άγγελε, είναι τούτη», είπε ο Καζαντζάκης στον Σκελιανό όταν γνωρίστηκαν καλύτερα. «Εσύ πιστεύεις ότι βρήκες τη λύτρωση και λυτρώθηκες. Εγώ πιστεύω ότι λύτρωση δεν υπάρχει και πιστεύοντάς το λυτρώθηκα.
Αυτή λοιπόν έτσι ξεκίνησε η μεγάλη φιλία του Σικελιανού, του Άγγελου Σικελιανού με τον Νίκο Καζαντζάκη, που ξέρετε δεν το γνωρίζει και πολύ ο κόσμος αυτό, το πόσο στενή φίλη υπήρχαν. Και μάλιστα ο Σικελιανός ήταν εκείνος ο οποίος πάντρεψε τον Καζαντζάκη με την Ελένη, την γυναίκα που ήταν η σύντροφος ολόκληρης της ζωής του. Μάλιστα. Αυτά που λέτε δεν τα γνωρίζουμε πολύ δυστυχώς και νομίζω, σας διακόπτω κύριε Ακουδέα, ότι και οι Λευκαδίτες δεν γνωρίζουμε πολλά. Γι' αυτό και είναι μια αφορμή όλο αυτό το υλικό που υπάρχει στο μουσείο να μας φέρει κοντά σε έναν ποιητή ο οποίος έχω την εντύπωση ότι επηρέασε ποιητές που πήραν το βραβείο Νόμπελ. Έτσι δεν είναι, όπως ο Σοφιάς Κιουλίτης. Και νομπελίστες ποιητές όπως ο T.S. Eliot, όπως ο Ευγένιος Ονίλ και πάρα πολλοί άλλοι ήταν και στενοί φίλοι του Άγγελου Σικελιανού, ξέρετε. Mm-hmm. Και μάλιστα τότε που έθετε υποψηφιότητα θεωρείται και ανάμεσα στα φαβορί. Δεν το πήρε για τυχαίους λόγους, γιατί ξέρετε οι βραβεύσεις του Ειδικής Ακαδημίας πολλές φορές στις βραβεύσεις αυτές υπησέρχονται και πολιτικά κριτήρια. Οπότε ο Καζαντζάκης και ο Σικελιανός θεωρούνται αριστερών αποκλείσεων. Άρα λοιπόν έχω την εντύπωση ότι τότε η Ελλάδα σπαράσεται από τον εμφύλιο. Ήταν πολλωμένο το κλίμα. Φυσικά ένας ελληνολάτρης σαν τον Σικελιανό να θεωρηθεί τόσο κόκκινος είναι λίγο ακραίο βέβαια, αλλά τέλος πάντων ήταν όλη η εποχή πάρα πολύ τεταμένη. Στη συνέχεια όταν γνωρίστηκε ο Καζαντζάκης, ξέρετε, με τον Σικελιανό, πήγαν στο σπίτι του Σικελιανού που ήταν τότε στη Σικιά Κορινθίας και εκεί έγινε το γνωστό περιστατικό που ο Σικελιανός προσπάθησε να στήσει ένα νεκρό. Είχε πεθάνει δηλαδή κάποιος και τον έφερε η γυναίκα του και λέει: «Έχεις πει, Άγγελε, ότι μπορείς να αναστήσεις ακόμα και νεκρούς, ότι η δύναμη του ανθρώπου είναι τόσο μεγάλη που ανασταίνει και νεκρούς. Ορίστε, σου έφερα τον άντρα μου, ανάστησέ τον». Και προσπαθούσε ένα ολόκληρο βράδυ ο Άγγελος Σικελιανός, πεσμένος πάνω στο νεκρό, να το εμφυσίσει ζωή. Τελικά δεν τα κατάφερε και το Καζαντζάκης τον βρήκε αποκαμωμένο το επόμενο πρωί και του λέει: «Έλα, πάμε μια βόλτα λίγο να ξελαμπικάρεις». Και πήγαν αυτή τη βόλτα, συζητήσανε, ηρέμησε ο Σικελιανός, στη συνέχεια επέστρεψαν στο σπίτι και πήγε, πλησίασε ο Καζαντζάκης στη βιβλιοθήκη του Σικελιανού και λέει: «Θα τραβήξω τυχαία ένα βιβλίο και όπου μας υποδείξει ότι πρέπει να πάμε, θα πάμε». Και τράβηξε τυχαία ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του Σικελιανού και αυτό ήταν για το Άγιον Όρος. Και έτσι έγινε το περίφημο ταξίδι Σικελιανού Καζαντζάκη στο Άγιον Όρος, όπου διήρκεσε 40 ολόκληρες μέρες και το οποίο σημείωσε φυσικά ο Άγγελος Σικελιανός στο περίφημο αγιορείτικο ημερολόγιο του. Και ο Καζαντζάκης ανέφερε στην αναφορά στον Γκρέκο. Και θα μου επιτρέψετε ακριβώς αυτό το σημείο να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα που φανερώνει και τη σχέση των δύο ανδρών. Είναι νομίζω του ενός λεπτού, αν επιτρέπετε. Βεβαίως και επιτρέπετε και σας ακούω με εξαιρετική προσοχή και γι' αυτό δεν σας διακόπτω, κύριε Κουδέα. Δεκαετίες αργότερα, αφού το δρόμο τους είχαν χωρίσει και είχαν ξανασμίξει με καρμικό τρόπο, φεύγοντας από κάποιο μοναστήρι στις Πέτσες, ο Καζαντζάκης είδε το φεγγάρι να κρέμεται ολόγιωμο πάνω από τη θάλασσα. Η εικόνα αυτή έφερε στο νου του το αγιορείτικο φεγγάρι, έτσι όπως το έβλεπαν από ψηλά, με όλη την αφέλεια της νιώτης. «Άγγελε, θυμάσαι», ψιθύρισε στον Σικελιανό που βρισκόταν δίπλα του. Εκείνος του έκλεισε το στόμα με το χέρι και του είπε: «Σώπα». Πόση τρυφερότητα, πόση ζεστασιά κρύβει η φράση του Καζαντζάκη «Άγγελε, θυμάσαι» και πόση δύναμη περιέχει η κίνηση του Σικελιανού να μην πουν τίποτα, να μην μαγαρίσουν με λέξεις τις ιερές εκείνες στιγμές. Ξέρετε, όταν ήταν στο Άγιον Όρος, ο Καζαντζάκης με τον Σικελιανό ήθελε να ιδρύσουν μια νέα θρησκεία που θα συνδύαζε την χριστιανική με την αρχαιοελληνική, τις αρχαιοελληνικές θρησκείες. Ονειρεύονταν ένα Χριστό χαμογελαστό, ο οποίος δεν θα υπέφερε, ο οποίος θα μετέδιδε χαρά σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και λέει: «Θυμάσαι», του λέει: «Σώπα, μην πεις τίποτα». Αυτή ήταν η περίφημη σχέση Καζαντζάκη Σικελιανού, την οποία, ξέρετε, υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο μέσα στο χαμένο Νόμπελ που ονομάζεται ο Λαφροίσκιωτος,
από το ποίημα του Άγγελου Σκελιανού. Ναι. Και αυτή η φιλία πέρασε από 40 κείμενα, γιατί το Νόμπελ τους διέρεσε. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Σκελιανός πίστεψε ότι η συνυποψηφιότητα του Καζαντζάκη τον έβλαπτε. Τον εμπόδιζε από το να κατακτήσει το βραβείο. Ήταν στόχο ζωή το Νόμπελ. Ψυχράνθηκαν, αλλά ξαναβρέθηκαν μετά την κατοχή. Έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και μέσα σε λίγα λεπτά ξανάρχισαν να κάνουν σχέδια για ταξίδια κλπ. Και παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος, μέχρι το θάνατο του Άγγελου Σκυλιανού. Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε για τη σχέση με τον Καζαντζάκη και το πόσο ήθελε και ο Σκυλιανός το Νόμπελ. Το βραβείο Νόμπελ, ναι. Βέβαια, γιατί είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο βραβείο. Είναι, μπορεί να πει κανείς, η παγκόσμια καταξίωση ενός λογοτέχνη, mm-hmm. το βραβείο Νόμπελ. Αλλά βέβαια μέσα στο... αν διαβάσετε το χαμένο Νόμπελ, θα δείτε ότι υπησέρχονται πάρα πολλοί παράγοντες για να κατακτήσει κάποιος το Νόμπελ. Το να είναι κάποιος άξιος λογοτέχνης, μπορώ να πω, τολμώ να πω μάλλον, ότι παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Προκρίνονται κάποια άλλα πράγματα, κυρίως πολιτικά στοιχεία της εκάστοτε εποχής. Μάλιστα. Κύριε Κουδέα, τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τον Άγγελο Σκελιανό? Κοιτάξτε, ο Άγγελος Σκελιανός ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας ποιητής αναγνωρισμένος στα πέρατα του κόσμου. Βέβαια δεν διαβάζεται τόσο πολύ πλέον από τους συγχρόνους μας, γιατί πολλές φορές η ποίησή του φαντάζει ίσως λίγο υπερβολική για τα σημερινά δεδομένα, που πολλές φορές έχουμε περάσει στην αντίπερα όχθη, η ποίηση η σημερινή πολλές φορές υπόκοφη. Ωστόσο όλοι θεωρούν ότι υπήρξε μεγάλου διαμετρήματος ποιητής, ότι αναμετρήθηκε με τα μεγέθη της εποχής και στάθηκε ως εισάξιος απέναντί του. Mm-hmm. Και έχει αποδώσει ένα εξαιρετικό έργο συνολικά. Δηλαδή όποιος και να διαβάσει σε όποια στιγμή χρονική και να διαβάσει τον Αλαφροίσκιωτο, θα βρει μεγαλειώδεις στιγμές μέσα που αποκλείεται να μην του προκαλέσουν την ρήγη συγκίνησης. Νομίζω κάθε ευαίσθητος αναγνώστης θα την νιώσει αυτή τη συγκίνηση διαβάζοντας mm-hmm. ποίηματα του Σκελιανού. Μάλιστα. Σας ακούω με εξαιρετικό ενδιαφέρον και μας ταξιδέψατε σήμερα, έστω και τηλεφωνικά, αν και το ραδιόφωνο ήχος είναι, οπότε μας επιτρέπει λίγο να φανταζόμαστε. Θέλω λίγο να μου πείτε το βιβλίο σας, κυκλοφορεί εδώ και 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κουδέτ, δεν είναι? Σχεδόν, γιατί κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2015. Mm-hmm. Ολόκληρο το 2016 έκανα περιοδίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και τώρα το 2017 με προσκαλούν ακόμα και τώρα, το πρόγραμμά μου είναι γεμάτο μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί είναι το έτος Καζαντζάκη, το 2017 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Και πολλές φορές μιλάω ακριβώς για αυτή τη φιλία Καζαντζάκη-Σκελιανού, που ξέρετε με έκπληξη διαπίστωσα, εγώ το γνώριζα αρκετά καλά θα έλεγα, αλλά με έκπληξη διαπίστωσα ότι ήταν σχετικά άγνωστη στο πλατή κοινό. Δεν ήξερε το κοινό ότι ο Καζαντζάκης και ο Σκελιανός είχαν μια τόσο μεγάλη φιλία. Και κουμπαριά, από ό,τι μας είπατε. Όμως. Και βεβαίως πάντρεψε, είπατε, τον... Ναι, βέβαια, στον Άγιο Γιώργη το Καΐτσι, και εδώ θα μου επιτρέψετε να κλείσουμε ένα ανεξοδοτολογικό τύπου στοιχείο, ότι ξέχασε να πάρει τις βέρες ο Σκελιανός. Και στον Άγιο Γιώργη το Καΐτσι και... Έβγαλε τη δικιά του και της Άννας της Κελιανού και έβαλε στο δάχτυλο του Καζαντζάκη τη δική του, ο Άγγελος Κελιανός, και η Άννας Κελιανού στο δάχτυλο της Ελένης Καζαντζάκη. Και γι' αυτό οι βέρες του Καζαντζάκη και της Ελένης είχαν τα αρχικά των Σκελιανών. Σοβαρά. Κοιτάξτε να δείτε πόσα πράγματα μας είπατε που δεν γνωρίζαμε. Η αλήθεια είναι, κύριε Κουδέα. Πραγματικά. Πρόταση, πρόσκληση από τη Λευκάδα έχετε? Σας έχουμε εντάξει εμείς εδώ στο πρόγραμμα? Όχι, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θα έρθω. Γιατί έχω και μάλιστα και μια πρόσκληση από την Πρέβεζα, οπότε μπορώ να το συνδυάσω. Πότε θα είστε Πρέβεζα?
Ενδεχομένως προς το τέλος του χρόνου. Τέλεια. Αν είναι να το οργανώσετε. Βεβαίως. Είμαι ευχαρίστως να τα αποκριθώ. Βεβαιότατα θα μιλήσουμε εμείς με τη Δημοτική Αρχή και με τον Αντιπρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου. Εξάλλου, ο Πρίσμα, η έδρα του, η φορολογική, είναι η Πρέβεζα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δραστηριότητα δημοσιογραφική, οπότε σίγουρα θα καλύψουμε και τη δική σας εκδήλωση και θα είναι και μεγάλη μας χαρά να σας καλέσουμε, να γνωριστούμε και από κοντά, κύριε Αρκουδέα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί όντως είναι το θέμα πάρα πολύ ανοιχτό, ευρύτατο θα έλεγα. Βεβαίως, βεβαίως. Και εμείς, βέβαια, τώρα θα μου πείτε, ήταν μία αφορμή αυτό το μουσείο να ανακαλύψουμε ίσως πάλι τον πράγματα που δεν γνωρίζαμε, γιατί νομίζω ότι αυτό πιστοποιήθηκε και συζητήσεις που έκανα στο ραδιόφωνο, ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Δεν ξέραμε τουλάχιστον. Ναι, ναι, και θα ήθελα πάρα πολύ όταν με καλέσετε να το επισκεφθώ και να μιλήσω γι' αυτό στην εκδήλωση. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να το δω. Βεβαίως. Εντάξει, από τη στιγμή που θα έρθετε στην Πρέβεζα, θα πρέπει να επισκεφτείτε και τη Λευκάδα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρκούδα, για την παρουσία σας και για την τιμή που μας κάνατε. Καλησπέρα και από μένα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.